σου στο γήπεδο σαν μπαίνεις. Πάντα την νίκη την τιμή στη λέμε. Και πάλι για τον Βασιλείου που ανεβαίνει, θα κάνει και τη σέντρα, είναι καλή. Κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Απόλλωνα με τον Άμπραχαμ. Απέναντι περιμένει ο Γκιέ. Μπήκε ο Κύπριος μεσοεπιθετικός, έδωσε την μπάλα στον Γκιέ. 1-0 ο Απόλλων. Έτσι πολύ απλά σε μια κόντρα επίθεση καταφέρνει με τον Άμπραχαμ. Γκιέ, Γκιέ, Γκιέ θέλει να τον φωνάζουν. Μεριέμ και Σαγκόη. Πολύ καλή τρίπλα στον Ζάρκοβιτς. Ξεπέρασε και τον Μαχράτζε και ανεβαίνει με προποθέσεις ο Απόλλωνας. Πέρασμα για τον Ρομπέρ. Ανεβαίνει ο Γκιέ απέναντι, τον βλέπει. 1-0 ο Απόλλωνας από τον Άμπραχαμ Γκιέ στο 18. Πανέμορφη αντεπίθεση από τους γηπεδούχους. Ακέστο παιχνίδι στην πορεία. Να δούμε όμως τον Χαρτανή που πάτησε η σέντρα του Ρομπέρ. Ο Γκιέ κεφαλιά, 1-0. Ο Άμπραχαμ Γκιέ σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στον Απόλλωνα στο 36. Ρομπέρ που πέρασε η σέντρα του Γάλλου. Ο Γκιέ κεφαλιά, 1-1. Πανέμορφο γκολ από τον Άμπραχαμ Γκιέ στο 26. Μολογιάνο στη φάση. Και εδώ Μεριέν για τον Λόπες. Τσιμπά για τον Γκιέ που είναι πιο γρήγορος από τον Ολιβέιρα. Για να δούμε τον Γκιέ που μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον Πάρτο Πλασάρι. 2-1. Πανέμορφο τελείωμα από τον Άμπραχαμ Γκιέ που το παίρνει προσωπικά. Φοβερή εκτέλεση. 67-2-1. Ένας εναντίον ενός με τον Θεοφίλου. Πέρασε ο Παπουλής, βγήκε όμως ο αιρός ανά τον Μακάριο, ο Ρομπέρ, η σέντρα απέναντι. Είναι καλή ο Γκιέ, στην περιοχή 1-0 ο Απόλλων. Μόλις το δεύτερο λεπτό ανοίγει το σκορ, με τον μόνιμο σκορ στα τελευταία του παιχνίδια. Άμπραχαμ Γκιέ, Γκιέ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γκουγιό να ψάχνει την κάθε την παλιά μπροστά στον Γκιέ, Γκιέ απέναντι από τον Ραμπατζή, μπροστά στο 2-0 ο Απόλλωνας, 2-0 από τον Γκιέ. 2-0 για τον Απόλλωνα μέσα σε 1,5 λεπτό ουσιαστικά. Ο Γκιέ θα κάνει το 2-0 για τον Απόλλωνα. Φανταστική κάθετη από τον Αγγελή, πραγματικά ήταν φανταστική. Κουγιόν από τον Κουγιόν. Το 2-0 λοιπόν για τον Απόλλωνα με τον Γκιέ στο 22 αποθεώνεται από τους φίλους του Απόλλωνα. Βλέπετε στο πλάνο ο Γκιέ που σκόραρε. Κουγιόν και τώρα Μεριέμ, η κάθε την παλιά μπροστά στον Γκιέ. Θα περάσει εξαιρετικά ο Γκιέ που θέλει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι. Γκιέ, για να δούμε, θα κάνει το πλασέ γκολ! Εξαιρετικό γκολ από τον Γκιέ. Εξαιρετικός και ακόμα μια φορά. Που θα τελειώσει και το παιχνίδι, θα βάλει και πάλι την υπογραφή του στο 83 το δεύτερο γκολ του Γκιέ. Πραγματικά αυτός ο παίχτης τελευταία τρία παιχνίδια κάνει ό,τι θέλει. Έχει, νομίζω... Το βλέπουμε στο πλάνο να κάθεται απέναντι από τους... Πάει αριστερά ο Παπουλής, ο Ρέζεκ είναι πίσω από τον Γκιέ και ο Ροπέρ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτή είναι η διάταξη του Απόλλωνα και ο Ρέζεκ πάει μπροστά. Ο Γκιέ στην αντίπαλη περιοχή. 1-1! Ισοφαρίζουμε στο 20 λεπτό και έχουμε χρόνο να ανατρέψουμε το σκορ ο Απόλλων. Με τον Γκιέ, Γκιέ σε μια υποδειγματική επίθεση στην κάθετη πάσα από τον Ρέζεκ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο. Ωραία ο Ρώσα με προϋποθέσεις ο Απόλλωνας. Η σέντρα ευκαιρία, ο Γκιέ 2-0. Ο Απόλλωνας πάει να κάνει δικό του το παιχνίδι από το τέταρτο. Με ένα Γκιέ, Γκιέ ο οποίος... Του αναμέτρησης ήταν στον Απόλλωνα πριν μερικούς μήνες, τώρα είναι στην ΑΕΛ. Όπως και να το κάνουμε... Να δούμε τον Τσαγκόιον σύμφωνα. Η σέντρα, κεφαλιά, 3-2. Με τον Τουράμ και πάλι ο Γκιέ, διορθώνω, στο 90 ο Γκιέ. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Μούσκος και σωστά κάνει Μεριέμ για τον Παπουλή. Είναι καλή η πάσα τώρα για τον Γκιέ. Στην περιοχή το πλασέ γκολ. 1-0 για τον Απόλλωνα με τον Γκιέ. Τώρα για τον Χαμτανή, μπαλιά για τον Παπουλή. Δεν υπάρχει offside το πλασέ. Στο δοκάρι γκολ. 2-1 από τον Γκιέ. Κόη και Ρώσα. Και πάλι για τον Αργεντινό. Μπαλιά για τον Παπουλή. Τρέχει να προλάβει, θα γυρίσει. Κεφαλιά 3-0. Ο Άμπραχαμ Γκιέ δίνει συνέχεια στο σερί σκοραρίσματος. Καμτανή τώρα για τον Παπουλή, πάσα για τον Γκιέ, ο οποίος περνάει το Βαλβέρ και το 0-2 από τον Γκιέ, από την ασίστ του Παπουλή. Το 34 εκτέλεσε ο Γάλλος, κεφαλιά του Γκιέ, να το τώρα το 2-0. Ο Αφρικανός, ο οποίος φτάνει στα 7 γκολ. Στρίσε ο Λόπες, κέρδισε. Ανεβάζει τον Απόλλωνα ο Λόπες. Η σέντρα του Λόπες.
Ο Γκιέ την κεφαλιά, ο Μορέιρα, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 στο 27 με τον συνήθι ύποπτο για τον Απόλλωνα, τον Άβραμ Γκιέ. Στο 27 η κεφαλιά δεν ήταν δυνατή, αλλά ο Μορέιρα ήταν λίγο εκτός θέσης. Παρά την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να αποτρέψει το... ...ότι διατηρείται εκεί το 1-1. Για να δούμε τον Λόπες, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Λόπες θα δώσει στον Γκιέ. Να το 2-0 για τον Απόλλωνα. Και ουσιαστικά το παιχνίδι παίρνει τον δρόμο του. 2-0 ο Απόλλωνας. Τον Νούχο και τον Χόλγκερσον, τον κεντρικό αμυντικό. Εδώ γλιστράει ο Νούχο Παμπουλής. Προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα τώρα. Πέρασμα για τον Γκιέ, το πλασέ του Γκιέ, 1-0. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο Άμπραχαμ Γκιέ ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους με το 10ο φετινό του γκολ. Στο Γιάνοβιτς, πέρασε για τον Γκιέ. Ο Αφρικανός έκανε την τρίπλα, θα κάνει και το σούτ. 2-1, ο Πόλωνας γυρνάει το παιχνίδι στο ημίωρο με το πρώτο φετινό γκολ του Άμπραχαμ Γκιέ. Τα έκανε όλα ο Αφρικανός, πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Το σουτ και ο Γκιέ ανοίγει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα στο 30. Ένα τετράλεπτο μέσα. Υπάρχουν επιλογές, είναι ο Γκιέ, είναι και ο Παπουλής, τον Άμπραχαμ Γκιέ, η μπάλα το πλασέ, επέμβαση του Κίτου, δεύτερο πλασέ και γκολ, 0-1 ο Απόλλωνας. Ο Άλεξ Ντασίλβα για τον Γκιέ, στην περιοχή ο Γκιέ επιχειρεί το σουτ γκολ. 0-1. Πέρασε την μπάλα από την κλειδαρότρυπα ο Γκιέ. Ζωά Πέδρο. Καλή εκτέλεση, 2-0, πανέμορφο το γκολ από τον Γκιέ στο 24, καρφωτή κεφαλιά στη γωνία, τέταρτο εφετινό γκολ για τον Άμπραχαμ Γκιέ. Κράτησε με υπερένταση ο Σλάφτσεφ για τον Ντασίλβα, στον χώρο για τον Στοιάνοβιτς. Η σέντρα του Στοιάνοβιτς, η κεφαλιά 1-0, ανοίγει το σκορ ο Άμπραχαμ Γκιέ στο 81. Από την πολύ ωραία σέντρα του Στοιάνοβιτς, ο Γκιέ ξεμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Απριλίου. Τελέστηκε το φάουλ. Καλή εκτέλεση. Γκολ από τον Άμπραχαμ Γκιέ. Στο 24. Όμως του Απόλλωνα με τον Ζωάο Πέδρο και προσπαθούν να εκδηλώσουν αντεπίθεση τώρα με τον Γκιέ. Προλαβαίνει ο Μερκής, κάνει λάθος. Ο Γκιέ προσπαθεί, περνάει. Ο Γκιέ το πλασέ, 0-1. Στο 20. Ο Απόλλωνα. Την μπάλα. Και πάλι για τον Πέδρο, ζητάει ο Γκιέ, είναι καλή η σέντρα, κεφαλιά 2-0. Φάνηκε από την σέντρα όταν με πολύ καλές προπτικές το τελείωμα του Άμπρα. Στην ομάδα του στη νίκη, ο Απόλλωνας με κόρνερ, κεφαλιά γκολ! Να το γκολ! Έρχεται το γκολ για τον Απόλλωνα με τον Άμπραχαμ Γκιέ. Στο 76, ο Απόλλωνας σοβαρίζει στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Άμπραχαμ Γκιέ δεν συγχωρεί την αδρά. Ο Γκιέ σκόρερ. Για τους κιανόλευκους της Λεμεσού. Ο Πεντόγια. Παπουλής απέναντι για τον Γκιέ από κοντά. Να το γκολ το 3-1. Άμπραχαμ Γκιέ, Γκιέ. Ο παίχτης που σκόραρε στο Σενκάλε. Όπως και ο Λουτσιάνο Μπεμπέ που δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Άλεξ Ντασίλβα στον Γκιέ απέναντι από τον Βεσελόφσκι. Γκιέ το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα 1-0 για τον Απόλλωνα. Νωρίς το 6. Σέντρα, περιμένει ο Γκιέ, πίσω ο Λόπες, δεν μπόρεσε, ο Πέδρο ήταν, ο Ντασίλβα νέα σέντρα, ο Γκιέ το 2-0. Στο 36 λεπτό, Γκιέ, Γκιέ, πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Ντασίλβα, απέφυγε τον Κατελάρη, Άλεξ Ντασίλβα, θα δούμε τον Βραζιλιάνο, σέντρα για τον Γκιέ, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0, ο Αφρικανός το 21. Άλεξ Ντασίλβα, να μου επιτραπεί να πω ότι το μισό και πλέον γκολ ήταν δικό του. Ο Σαρδινέρο, μια έξοχη πάσα στον Γκιέ, Γκιέ, θα βάλει τον γκολ. Θα το βάλει, είναι άδεια η αιστεία, ναι, 2-1 ο Απόλλων. Ανατρέπει τα σε βάρος του δεδομένα, Άμπραχαμ, Γκιέ, Γκιέ. Φύγε τον Μάστρο, αλλά φύγε πλάγια, γύρισε πίσω στον Παπουλή. Η σέντρα για τον Γκιέ, το πλασέ και γκολ. Πανέμορφο γκολ με τον Άμπραχαμ Γκιέ, στο 12 να ανοίγει το σκορ. Ομόνια. Η σέντρα του Σέρτζιο, βγήκε Γιοργαλίδης, 3-2 Γκιέ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άμπραχαμ Γκιέ λυτρώνει τον Απόλλωνα.